Βάλλον του. Εγώ να σα πω ότι είμαι από τον Πεδουλά. Παλιά ο Πεδουλάς ήταν το μέρος όπου όλοι οι Αρμένιδες έκαναν την εξοχή τους. Μιλώ για πριν 50 χρόνια. Λοιπόν, θέλω να πω πως είχαν ενοικίαζαν σπίτι στον Πεδουλά μια οικογένεια και μπορούσε το Σαββατοκυριακό να έχουν 15 οικογένειες να τους φιλοξενούν. Τόσο αγαπημένοι, τόση αλληλεγγύη είχαν ο ένας με τον άλλον, τόσο εστήριζαν ο ένας τον άλλον, αλλά και παράλληλα εσέβονταν και τους τόπακες. Είμαι πραγματικά πολύ περήφανη, γιατί έχω μεγαλώσει με τα Αρμενάκια. Και έχετε, αντιλαμβάνομαι, και φίλους. Μέχρι σήμερα διατηρείτε τις φίλες. Έχουμε κάποιους φίλους, οι οποίοι φυσικά τώρα δεν είναι στην Κύπρο, αλλά πραγματικά η στάση και η συμπεριφορά των είναι τέτοια, είναι ευγενική φιλή. Μένα με έχει παντρέψει μια Αρμένισσα που έχει κάνει την αποδέσμη του γάμου μου και πραγματικά αισθάνομαι πολύ αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρε το τηλέφωνο. Ο Παιδουλάς είναι έτοιμος να τους φιλοξενήσει και πάλι πέσει. Θα σας ακούνε, και εύχομαι να γίνει αυτό, επειδή εκεί υπάρχουν φίλοι που τους αγαπάνε πολύ. Ναι, είναι φίλοι. Συμπερίζουμε. Και μεγάλωσαν μαζί τους, με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Συμπερίζουμε την άποψή σας. Ευχαριστούμε πολύ που μας πήρατε. Και όλοι οι άλλοι ξένοι που έρχονται στην Κύπρο, να είναι τόσο αγαπημένοι μεταξύ τους, αλλά και να σέβονται και τον τόπο στον οποίο ζουν. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Συμμερίζουμε την άποψή σας. Και εγώ έχω πολλούς φίλους που τους αγαπώ πολύ και πάντα θαυμάζω την σχέση που έχουν μεταξύ τους. Πάμε σε ακόμα μια γραμμούλα. Καλή σας μέρα. Ναι, καλημέρα. Σας ακούμε, εσείς μιλάτε. Εσείς μιλάτε, μιλήστε μας. Ναι, ο Ανδρέας. Ναι, ο κύριος Ανδρέας. Ναι, θέλω να πω ότι εγώ λίγο το μεγάλο άνθρωπο και δεν πειράζει τον χρόνο. Για το αρμένικη καταγωγή, παρακμαζούμε ότι είναι κατάστρο τετράχνες της Λευκοσία και ξανές την πύλη της Πάπου, οι Αρμένιες έκαναν το κερμά και πάρτα να σούς και να βγουν τα σουβλάκια, πάρτα να σάκια. Αυτό είναι και μαχαζιά. Μας ανοίξατε την όρεξη τώρα πρωί πρωί, μας τα πούμε. Και να σούς και έκαναν το κερμά και πάρτα. Και καμία φορά δεν είχε κανένα πρόβλημα μαζί με τους ανθρώπους τούτους. Ξέρω από τους δύο πολλούς Αρμένιες, αλλά τώρα πιστεύω στα τεσσάρα είναι μεγάλια, στα Γιάννη είναι μεγάλη η συγκυρία του, ήταν πολλά μεγάλη θερήμα του, είναι τον υπαρκτό χρόνο εγώ, ο οποίος δεν ξέρω αν ηγιού, και αν ηγιού θέλω να οστείλω σε τελείς μεταξέρουν ποιος έχουμε, κάποιος Ανδρέας που το στρώω. Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα, ευχαριστούμε πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Καλή σας μέρα. Κύριε Ανδρική, θα θέλαμε να μας σχολιάζετε αυτά που έχουν πει οι φίλοι τηλεθεατές για την σχέση που έχετε μεταξύ σας, πόσο σημαντικό είναι αυτό και από πού πηγάζει αυτή η ενότητα. Επειδή η ενότητα στις μέρες μας είναι κάτι σπάνιο. Όλοι έχουν, μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις, μπορεί να έχουν διαφορετικές ιδεολογίες, μπορεί να έχουν διαφορετικά πιστεύω, αλλά στο βάθος όλοι είναι Αρμένοι. Εκείνο όμως που θέλω να πω και όλα που άκουσα και από τους τηλεθεατές που τηλεφωνούσαν. Για μας είναι η συνταγή είναι ότι δεν νιώθουμε ξένοι σε αυτή τη χώρα. Νιώθουμε και εμείς ότι είμαστε ένα κομμάτι της Κύπρου, αλλά δεν νιώθουμε ξένοι και δεν βλέπουμε τους Ελληνοκύπριους ή άλλους συμπατριώτες μας σαν τους φιλοξενούντες και εμείς σαν φιλοξενούμενοι. Νιώθουμε και εμείς να είμαστε στο σπίτι μας, στη χώρα μας. Δηλαδή, δεν ξέρω, η Νταϊάννα να μας πει που ήρθε από την Αρμενία. Εγώ προσωπικά, ναι, η Αρμενία είναι η πατρίδα μας, την επισκεφτόμαστε, αλλά νιώθω περισσότερο στον τόπο μου όταν είμαι στην Κύπρο παρά στην Αρμενία. Έχουμε μία έμφυτη, μπορώ να πω, έναν έμφυτο τρόπο με τον οποίο να μπορούμε να δενόμαστε με τη γη στην οποία ζούμε, στην οποία γεννηθήκαμε, χωρίς να χάνουμε την ιδιαιτερότητα. Και να ξεχνάτε τις παραδόσεις σας. Και εντασσόμαστε στην κοινωνία. Όλοι μας εδώ δουλεύουμε. Έξω, όλοι και δημιουργείται και πολύ ωραίες σχέσεις και φιλίες. Βέβαια. Αυτό έχουν αποδείξει τα τηλεφωνήματα που έχουμε πάρει. Έχουμε ακόμα ένα ρεπορτάζ το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και θέλουμε να το δούμε. Μετά θα συνεχίσουμε με τη συζήτησή μας. Γεια
γεύσεις, μυρωδιές, τέχνη και μουσική από Αρμενία βρήκαν ένα καινούριο σπίτι στην Κύπρο, στη μικρή Αρμενία, της καλλιτέχνης Καραπετιάν Αλμπάρτ. Άνοιξα αυτό το μαγαζί επειδή ήθελα να μοιραστώ την αρμένικη φιλοξενία μαζί με τους Κύπριους. Η Κύπρος με φιλοξενεί τα τελευταία χρόνια και νιώθω ότι ήρθε ο καιρός να ανταποδώσω τη φιλοξενία αυτή. Ήταν το πρώτο πράγμα που μου είπε η Αλμπάρτ με ένα φωτεινό χαμόγελο να σωλήσει το πρόσωπό της. Μια ένθερμη υποδοχή, ένα κέρασμα από αρμένικη κουζίνα είναι αυτά που σε περιμένουν το που εισέρχεσαι στο μικρό μαγαζάκι στην οδό Αρμενίας. Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά εκεί και οι πίνακες, τα γλυπτά της δημιουργού, αλλά και οι εικόνες, τα αντικείμενα και τα προϊόντα από Αρμενία σε κάνουν να φαντάζεσαι πως βρίσκεσαι όντως εκεί. Τη ρώτησα πως νιώθει όταν δημιουργεί και μου απάντησε: «Νιώθω πολύ αγάπη όταν δημιουργώ και αυτή είναι η δύναμή μου ως δημιουργός. Αγάπη για τον άνθρωπο, όχι συγκεκριμένα για τον Αρμένη, για τον Κύπριο, αλλά για τον καθένα από εμάς». Για να μπορέσει όμως οποιοδήποτε να δημιουργήσει, χρειάζεται ένα χώρο που αισθάνεται καλά και ασφαλής. Και αυτό πιστεύει ότι βρήκε στην Κύπρο η Αλμπάρτ για την ίδια και την οικογένειά της, ερχόμενη στο νησί μετά τον μεγάλο σεισμό στην Αρμενία το 1988. Και όταν ένας άνθρωπος βρίσκει ένα τόπο και μια κοινωνία που τον αποδέχεται για να συνεχίσει εκεί τη ζωή του και να μεγαλώσει τα παιδιά του, είναι αναπόφευκτο να μην ονομάζει αυτόν τον τόπο δεύτερη πατρίδα. Στη μικρή Αρμενία ταξιδεύει στην αρμένικη κουλτούρα κάτω από τη μουσική υπόκρουση του Ντουντούκ, του αρμένικου παραδοσιακού αυλού που έντισε μουσικά περισσότερες από 120 ταινίες του Hollywood. Αρκεί μόνο να ονομάσω δύο, Gladiator, ο μονομάχος, και The Passion of the Christ, τα πάθη του Χριστού. Αυτές είναι μερικές ενδιαφέρον πληροφορίες που μαθαίνεις όταν άνθρωποι με περιεχόμενο και ζωντανή την κουλτούρα της χώρας επάνω τους αποφασίζουν να στεγάσουν την αγάπη τους για τον τόπο και την ιστορία του σε ένα μικρό μαγαζάκι. Μικρή Αρμενία, όπως στην Κύπρο μας. Μικρή, αλλά με μεγάλη καρδιά. Όλα τα πράγματα που έχει βάλει στη μικρή Αρμενία είναι σημαντικά για την Αλμπάρτ. Αν έπρεπε όμως να ξεχωρίσει κάτι, τότε το πιο σημαντικό πράγμα είναι το κρασί, επειδή της θυμίζει τα λόγια του Χριστού. «Πείτε το, αυτό είναι το αίμα μου και έτσι θα θυμάστε ότι βρίσκομαι μεταξύ εσάς και των φίλων σας». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αγάπη. Η αγάπη που πρέπει να μοιραζόμαστε επειδή το μίσος και η κακία αρρωσταίνει την ψυχή, την καρδιά και τελικά το σώμα και αυτός είναι ο χειρότερος αργός θάνατος. Η τελευταία έκθεση ζωγραφικής που πραγματοποίησε καλλιτέχνης, παρόλο που οι σπουδές της στη Ρωσία δεν αφορούσαν ζωγραφική, αλλά γλυπτική και επεξεργασία μετάλλων, έφερε την ονομασία Love Cyprus. Και το θέμα στους πίνακες ήταν τα δεσμά και τα κοινά δεινά που ενώνουν ιστορικά αλλά και συναισθηματικά την Αρμενία με την Κύπρο. Στη μικρή Αρμενία υπάρχει κάτι απ' όλα. Πράγματα να δεις, να θαυμάσεις, να φας, να πιείς, να ευχαριστηθείς. Κύπριος ή Αρμένης, Αρμένης ή Κύπριος, από όπου και αν προερχόμαστε, όποια θρησκεία και αν έχουμε, στο τέλος της ημέρας ο άνθρωπος είναι που έχει σημασία και μαζί κάνουμε τη διαφορά. Εκεί, στη μικρή Αρμενία, ένα χειμωνιάτικο πρωινό, συνάντησα την Καραπετιάν Αλμπάρτ από την Αρμενία. Η Καραπετιάν Αλμπάρτ που αγαπά την Κύπρο και τους ανθρώπους της με έναν τρόπο τόσο ιδιαίτερο που με έκανε να ξαναερωτευτώ τον ίδιο μου τον τόπο. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Θεόδωρο Κουλαπή για αυτό το συγκινητικό ρεπορτάζ. Γνωρίζουμε σήμερα την αρμένικη κοινότητα. Γνωρίζουμε τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας, τους οποίους δεν έτυχε να γνωρίσουμε μέχρι τώρα. Και αυτό θέλουμε να πετύχουμε σε αυτή την εκπομπή και στα αφιερώματα αυτά που κάνουμε. Να γνωρίσουμε και να σεβόμαστε περισσότερο όλες τις εθνικότητες, όλες τις κοινότητες και τον εαυτό μας. Ευχές θέλουμε να ακούσουμε. Αύριο γιορτάζεται τα Χριστούγεννα, ευχές και προς όλους τους Αρμένιους, αλλά και στους υπόλοιπους φίλους τηλεθεατές που σας παρακολουθούν. Ευχαριστούμε από εσάς, κύριε Αντρινίκη. Ευχή μας είναι για όλους πρώτα απ' όλα η υγεία, να μπορέσουμε να ξαναμπούμε στο ρυθμό μας, ειδικά αυτές τις δύσκολες μέρες για την οικονομία, όλοι να μπορέσουν να δημιουργήσουν αυτό που ονειρεύονται, γιατί δυστυχώς τα οικονομικά πλαίσια δεν αφήνουν τον άνθρωπο να δημιουργήσει, να δημιουργήσουν αυτό που θέλουν, να μπορέσουν να προσφέρουν για τον τόπο τους, για την οικογένεια τους, για τον εαυτό τους, αυτό που πραγματικά βγαίνει από την καρδιά τους, το καλό. Και για την Κύπρο και για την Αρμενία το ίδιο ευχόμαστε, αλλά και για την οικογένεια μας, τον περίγυρο μας και τους εαυτούς μας, να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό νομίζω το να γίνουμε, άμα το πάρεις στο προσωπικό επίπεδο, στο ομαδικό ή στο εθνικό επίπεδο, αυτό είναι το καλύτερο. Τι είναι η ευχή που λέτε μεταξύ σας στα αρμένικα?
θα πούμε το, όπως είπαμε, επειδή στην Αρμενία ή στον αρμένικο λαό πρώτα έρχεται η πρωτοχρονιά και μετά έρχονται τα Χριστούγεννα, άρα είναι αντίστροφα. Πρώτα λέμε ευτυχισμένος ο νέος χρόνος και καλά Χριστούγεννα, αλλά πώς θα το πείτε, θα ευχηθούμε σε όλους και στους Αρμενίους που μας ακούν και εδώ όλους «Συνοραβόρ νορταρί ευσούρ πτζενούντ». Θα ήθελα να το επαναλάβω, να το δυσκολευτώ. Καινούργιος χρόνος και η Αγία Γέννησης. Νάταλη. Μας κάλυψε νομίζω Αντρανή. Καλά πάλι η δική μου ευχή για όλους είναι να έχουμε όλη υγεία και να ανταπεξέλθουμε το 2012 με υγεία, χαρά και ενότητα. Νταγιάννα. Ως ένας άνθρωπος που είναι μακριά από την οικογένειά μου, θα ήθελα πάντα αυτές τις γιορτές οι οικογένειες να ενώνονται, να είναι όλοι μαζί και να γιορτάζουν μαζί αυτές τις γιορτές, επειδή είναι οικογενειακές γιορτές για να μοιραζόμαστε αυτή την... Σου λείπει η οικογένεια, το διαπάρασμα στη μάτια σου. Αρμέν. Εγώ εύχομαι να έχουμε μια καλή χρονιά, καλά Χριστούγεννα, υγεία και αυτοί που έχουν βάλει στους στόχους τους για φέτος ή για μελλοντικά να τα καταφέρουν. Μάλιστα. Κυρία Βέρμα, μας αναφέρατε προηγουμένως ότι στο σχολείο τα παιδιά μαθαίνουν σημαντικά πράγματα όσο αφορά την κουλτούρα, όσο αφορά χορούς και τέχνες ίσως που συσχετίζονται με τον πολιτισμό. Εσείς έχετε πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσετε όσο αφορά την διατήρηση της παράδοσης. Τις ευχές σας σε όλα τα παιδιά και στους γονείς. Εγώ εύχομαι στην οικογένεια μου, στους φίλους, τους συναδέλφους και στα παιδιά του σχολείου μου, όλους τους μαθητές μου, χρόνια πολλά, όπως είπε και ο Αντρανίκ, «Συνοραβόρ νορταρί ευσούρτσενούντ». Θέλω όμως να ευχηθώ, εκτός από όλα όσα ευχηθήκαν τα χειμερίσματα και σωστές οι ευχές, όπως έλεγε και ένας καθηγητής συνάδελφός μου, και ένα δράμι τύχης στον καθένα. Ένα δράμι τύχης. Πολύ καλή ευχή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτό ευχόμαστε και σε εσάς. Μαζί με την υγεία και την οικογενειακή ενότητα, αυτό. Τύχη για όλους. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα και μάθαμε περισσότερο για την αρμενική κοινότητα. Θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε αυτά τα θέματα τα οποία μας ενώνουν όλοι μαζί και τονίζουν πόσο σημαντικό είναι να είμαστε ενωμένοι και να σεβόμαστε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.